Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, μια ιστορική μέρα για το Sport 66. Σήμερα έχουμε τελικό κυπέλλου Ελλάδας εδώ στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Μια ιστορική μέρα για το Sport 66, γιατί 91 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι θα είναι μέσα στο γήπεδο. Ένας από αυτούς και εγώ, Sport 66, Βλαχογιάννης Σταύρος, είμαστε μέσα, θα είμαστε μέσα σε αυτό το τελικό. Θα τον απολαύσετε μαζί μας μέσα από το βίντεο του Sport 66, μέσα από ένα ακόμα ground hopping. Να πω ότι και αυτό είναι ξεχωριστό, και αυτό ξεχωριστό είναι, από ό,τι φαίνεται όλα ξεχωριστά είναι. Είμαστε ακριβώς έξω από τις κερκίδες του Πανθεσσαλικού. Μπαίνουμε σε λίγη ώρα μέσα. Έχουμε περάσει τους τυπικούς ελέγχους και αυτά. Δυστυχώς το match διεξάγεται χωρίς φιλάθλους. Είναι και κλεισμένο των θυρών ο τελικός κυπέλλου Ελλάδας Novibet 2023. Όπως είπαμε, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αναμετρώνται. Η ΑΕΚ πάει για τον double, αφού φέτος έχει καταφέρει ήδη να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και ο ΠΑΟΚ έχει το κίνητρο της εξόδου στην Ευρώπη. Αφού δεν κατάφερε να πλασαριστεί σε μια καλή θέση για μια καλή έξοδο στην Ευρώπη την ερχόμενη σεζόν, οπότε είναι μια ευκαιρία να πάει μέσω του τίτλου του κυπελούχου. Να πάρε τη μυρωδιά γηπέδου, είμαστε μια μισή ώρα πριν τον αγώνα. Πάμε να δούμε και τις θέσεις μας και τι να πω. Όπως είπα, ιστορική μέρα. Τολμώ να πω, μέχρι τώρα στη δημοσιογραφική μου καριέρα, η μεγαλύτερη αναμέτρηση που παρακολουθώ ως δημοσιογράφος. Πάμε μέσα, αφήνω τα πολλά. Θέση 77, οριακά χάνουμε τη γραμμή του κέντρου, από τις καλύτερες θέσεις που μπορείς να κάνεις γενικά σε ένα γήπεδο. Εμείς είμαστε εδώ, πού θα είμαστε, στα καλύτερα. Στα καλύτερα σας φέρνω και εσάς που βλέπετε το βίντεο, γι' αυτό ένα like τώρα, μια διακοπή και ένα like στο βίντεο. Λοιπόν, όσοι βλέπετε τα βίντεο στο κανάλι, στο Sport 66, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε δει πρώτα τον Εμίλιο. Δεν χρειάζονται συστάσεις, περιττές. Όσοι βλέπετε το βίντεο, το ξέρετε σίγουρα. Εμίλιο, θέλουμε πρόβλεψη. Λοιπόν, επειδή είμαι πολύ μεγάλος Νταρτέμις και είναι ο πρώτος μου τελικός κυπέλλου Ελλάδας, πιστεύω ότι θα δούμε ένα 0-0 γεμάτο. Θα πάει στα πέναλτι και τουλάχιστον για πρώτη φορά θα ζήσω διαδικασία πέναλτι από κοντά, καθώς δεν υπάρχει μάτσα που έχω δει από κοντά που να έχει πάει στα πέναλτι. Θέλεις να μας πεθάνεις, θέλεις να έχουμε το πρωτοπόρο. Θα ήθελα να κρατήσουμε και τις 12 σου το μάτσα. Ναι, εμείς που κοιτάμε και Λαμία να φτάσουμε 3 ώρες. Εγώ Θεσσαλονίκη κοιτάμε. Ωραία, κρατάμε το 0-0. Ελπίζω να μην έρθει, αλλά εντάξει, το κρατάμε το 0-0. Ξέρεις κάτι, το λες. Όχι, δεν λέω τίποτα, κρατάω ουδετερότητα. Εθνική Ελλάδος και εσύ. Εθνική Ελλάδος και Λαμία. Έχουμε στα χέρια μας τα δεκάδες, το χαρτί, το περιβόητο που παίρνουμε σε κάθε μάτς. Για την ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα έχουμε Στάνκοβιτς κατά τα δοκάρια, Μουκουντή, Ρότα, Βίντα, Χατζησαφή, Σιμάνσκι, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Γκαρσία, Τσούμπερ και Ελίασον. Ενώ για τον ΠΑΟΚ του κ. Λουτσέσκου έχουμε Κοτάρσκι κατά τα δοκάρια, Σάστρε, Ίγκανσον, Κούλιεράκης, Σοάρες, Σβάμπ, Αουγκούστο, Κωνσταντέλιας, Μπαρτσέλος, Ζίβκοβιτς και Τόμας. Ελπίζω να δούμε γκολ, ελπίζω να δούμε θέαμα. Ελπίζω να μην βγει αληθινός Εμίλιος που είπε 0-0. Αν και είπε ότι είναι γκαντέμις, οπότε είπε 0-0, θα μπουν γκολ. Ελπίζω να δούμε ένα ωραίο χορταστικό παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος και αυτός που το θέλει περισσότερο.
λίγο περίεργο με τα στοιχεία. Λίγο περίεργο με τα στοιχεία, εντάξει. Τελικός είναι. Μάτς γενικά χωρίς Φασαρία δεν γίνεται. Αλλά σήμερα θα γίνει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μόλις το 1 λεπτό της αναμέτρησης εξ επαφής απόκρουση και κόρνερ. Εδώ μπορεί να κρυθεί ο τελικός. Εδώ μπορεί να κρυθεί ο τελικός. Έντονος διαμαρτύρες από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Τάισον, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, βγήκε σε γρήγορη επίθεση ο ΠΑΟΚ μόνος του. Έχασε πολύ χαζό λάθος ο Ρώτα, έχασε την μπάλα μόνος του. Βγήκε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ μόνος του. Τον τράβηξε από πίσω, τελευταίος παίχτης. Πολύ πιθανό να δούμε κόκκινη κάρτα μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Που λέγαμε για ησυχία σε υποτίθεται μάτς και κλεισμένο των θυρών. Ακούτε τι γίνεται. Μερίδα οπαδών και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Πώς βρέθηκαν, άλλο θέμα. Πάντως είναι, ακούτε. Αυτό είναι το κυκλισμένο των θυρών στην Ελλάδα. Αυτό είναι το κυκλισμένο των θυρών στην Ελλάδα. 20 λεπτό της αναμέτρησης. Να το βλέπουμε κιόλας. Στην πριζογέφυρα έχουμε οπτική επαφή. Ναι, 20 λεπτό της αναμέτρησης βρίζονται μεταξύ τους. Μέχρι το ημίχρονο ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά. Τι θα γίνει δεν ξέρω, έχει αρκετή αστυνομία, δεν μπορεί να... Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ένα επεισόδιο. Αλλά είναι αρκετή από τον ΠΑΟΚ, λίγο λιγότερο από την ΑΕΚ, βρίζονται μεταξύ τους στην ίδια μεριά, δηλαδή... Δεν ξέρω πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό. Μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο, ζητάω τους φιλάθλους να σταματήσουν να βρίζονται. Μπορεί να διακοπεί το μάτς, πολύ πιθανό. Δεν ξέρω αν το βλέπετε τώρα σας από εδώ. Εκεί. Αυτός εκεί. Και 1-0 στο 26ο λεπτό με 10 παίκτες και αυτός θα είναι ένας ωραίος τελικός. Με 10 παίκτες ΑΕΚ προηγείται 1-0. Γκολ για την ΑΕΚ. Σκόρε ο Χάλα Μουκουτί. Μουκουτί, ωραίος, ωραίος. Εντάξει, στη μήνυ παλιά ανέβηκε, του ήρθε η μπάλα, δεν το σκέφτηκε καθόλου. 1-0. Και για μία ακόμη φορά τα δεδομένα αλλάζουν τελείως. Μπήκε ως φαβορί, έμεινε με 10 παίχτες. Ωστόσο είναι αυτή που προηγείται και κάνει το 1-0. Γενικά δεν βλέπουμε και κανένα ωραίο μάτς. Πολλά φάουλ γίνονται, πολλά φάουλ κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο διαιτητής αρνείται να δώσει κίτρινη κάρτα στον ΠΑΟΚ. Έχει δώσει μία κόκκινη στην ΑΕΚ και άλλη μία κίτρινη για ένα απλό σμπρόξιμο. Σε άκυρο σημείο, δηλαδή δεν επηρεάζει το παιχνίδι. Εδώ πέρα έχουν πέσει κλωτσιές, δεν σου ρέει τίποτα. Έχει σφυρίξει Champions League, τελικό Champions League δεν είναι αυτός. Μάλλον γι' αυτό δεν ξέρω να σφυρίξει. Δεν το έχω ακούσει. Πάρτο. Ξαναπάρτο. Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ. Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ 42. Έγινε μια σέντρα, διώξιμο. Στρώθηκε η μπάλα στον επιθετικό του ΠΑΟΚ μόνος του, χωρίς κανένα αμυντικό μπροστά. Όπλησε, εκτέλεσε, αλλά η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Το 1-0 παραμένει στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα τραυματισμός για παίχτη της ΑΕΚ. Αποτέλεσμα ημιχρόνου 1-0 για την ΑΕΚ με το γκολ του Άρνιον Μουκουτή στο 27. Η ΑΕΚ η οποία αγωνίζεται με 10 παίχτες από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από την αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ρώτα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κάποια ουσιώδη ευκαιρία στο μάτς, με εξαίρεση ένα σούτ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο βρήκε στο δοκάρι. Αυτή ήταν η μοναδική καλή στιγμή για το δικέφαλο του Βορρά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Λογικά η ομάδα του Λουτσέσκου θα παραταχθεί στο δεύτερο μέρος
πάντα με ένστικτα επιβίωσης, αφού πρώτον χάνει ένα 0 και θέλει να πάρει το τίτλο και δεύτερον είναι η τελευταία του ευκαιρία να πλασαριστεί σε μια καλή ευρωπαϊκή θέση στην έξοδο των ελληνικών ομάδων το καλοκαίρι, αφού δεν τα κατάφερε από το πλασάρισμα του έπειτα από την τελική βαθμολογία της Super League. Η ΑΕΚ θα πάει λογικά να διατηρήσει το υπέρ της αποτέλεσμα. Αριθμητικό μειονέκτημα σημαίνει πιο κλειστό παιχνίδι. Δύσκολο να δούμε πολλά γκολ ακόμη. Αν βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ, φυσικά η ΑΕΚ θα αντιδράσει. Αν δεν γίνει αυτό, θα κρατήσει το 0. Θα προσπαθήσει να κρατήσει το 0 στην άμυνα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, μόλις μου σας έδωσαν κάρτα για να ψηφίσουμε MVP του αγώνα. Λοιπόν, ψηφίσαμε αν και νωρίς το 58. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι απρόπτω, να μπουν 3 γκολ τώρα. Φαίνεται εδώ μου κουντί το σκόρερ της αναμέτρησης. Άμα μπει άλλο γκολ, εντάξει. Προς το παρόν μου κουντί. Αυτό δηλώνει. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πιέσει. Η ΑΕΚ βγάζει τις άμυνες. Λίγο βαρετό το παιχνίδι. Οπότε να σας πω ότι κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε σύνδεσμο ο οποίος παραπέμπει στο All About Football, τη νέα συνεργασία του Sport66 με μία από τις πιο πρωτοποριακές σελίδες αθλητικού marketing στην Ελλάδα. Περισσότερες στην περιγραφή. Μπείτε να τους δείτε. Ένα shout out στα παιδιά. Και new collaboration. Ελπίζω να πάει πολύ καλά. Φάουλ σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ στο 89. Ίσως τελευταία ευκαιρία να ισοφαρίσει και να στείλει το μάτς στην παράταση. Πολύ πιθανό να μπει γκολ. Δηλαδή είναι ιδανική φάση. Απευθείας. Μόλις πάρα από την αιστεία του Στάνκοβιτς. Ακριβώς πάνω από τα δοκάρια. Το 1-0 παραμένει. Εντάξει. Πολύ καλή εκτέλεση. Όχι όμως αρκετά καλή για να γράψει το 1-1. Επιπλέον χρόνος 5 λεπτά. 5 λεπτά έξτρα χρόνος. Το ακούσατε κι εσείς. Πιστεύετε θα δούμε συγκινήσεις? Όπως δείχνουν τα πράγματα πάει για το 1-0, αλλά όλα είναι πιθανά, ποδόσφαιρο είναι. Δεν είδαμε τον γκολ, είδα απλά τον πλασέ. Παόλο Φερνάντες, έχω την εντύπωση ότι το έβαλε τον γκολ. Ναι, Παόλο Φερνάντες στον έξτρα χρόνο, στο 91, γράφει το λογικά τελικό 2-0, την ώρα που όλη η ένταση έχει μεταφερθεί στους πάγκους των δύο ομάδων. Όλοι είναι έτοιμοι να αρμίξουν μέσα. Λογικά σε ένα λεπτό η λήξη του τελικού. Στο Πανθεσσαλικό 2-0 και η ώρα της στέψης για την ΑΕΚ. Με καταμέτρηση των ψήφων για να βρουν τον MVP που ψήφισαν οι δημοσιογράφοι που παρευρέθηκαν. Αναδείχθηκε ο Έλλον Κουντή. Την πετύχαμε και την πρόβλεψη. Είναι ακριβώς από κάτω μας, έχουμε βάλει πάνω το κασκόλ της ΑΕΚ και τώρα ανεβαίνουν οι παίχτες σιγά σιγά για να σηκώσουν, την κούπα. Φίλες και φίλοι, ένα δεσπέσιμο πρόσμα για τον διευθυντή του ειδικού, τους βοηθούς του και τον τέλος του διευθυντή. Την απονομή θα κάνει ο πρόεδρος του ΣΕΦΟΝ, κ. Παναγιώτης Παρτάκος. Κυρίες και κύριοι, MVP του τελικού κυπέλλου Ελλάδος
Την απολογή θα κάνει ο κύριος Χριστόφορος Πολατζίδης, Chief Marketing Officer της Νόρτε. Κύριες και κύριοι, χειροκροτήστε τους ποδοσφαιριστές του Πεφτελίου του ΠΑΟ για την πορεία της μέσα στο Ιού Κυπέλλου Ελλάδος Νόρτε 2023 και μην ξεχνάτε η αξία του Κυπέλλου δίνει δόξα στον νικητή. Την απολογή θα κάνει ο κύριος Κατσαρόπου Γεώργιος, μέλος της Εκκλησικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Οι παίκτες πίεσαν τον εαυτό τους, ξεπέρασαν τα όρια τους, οπότε δεν μπορώ να τους προσάψω τίποτα σχετικά. So for the results on the pitch, the responsible one I am. Άρα για τα αποτελέσματα στο γήπεδο υπεύθυνος είμαι εγώ. About the other question, Lucy. Σύρθη. I don't believe for PAOK it's a problem. We
we are all already used to starting rounds like this. So instead to have one holiday with 1 week or more, we'll have probably 1 week or 8 days less. And it is a hard work to be done. Όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ είναι συνηθισμένος να αγωνίζεται από τόσο μισή προβληματικούς γύρους. Η διαφορά είναι στις διακοπές οι οποίες θα γίνουν, είναι 7-8 ημέρες, από εκεί παίρνει τεράστια δουλειά η οποία πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι γενικότερα και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που αναφέρατε πιο έμπειροι έχουν περάσει σε έναν δεύτερο ρόλο, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν τον ίδιο ρόλο που είχαν πριν και θα βοηθήσουν με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω πως σε αυτό το σημείο δεν είμαστε εδώ για να βρούμε κάποιον ένοχο ή να κατηγορήσουμε κάποιον. Σας είπα και πριν ότι ο υπεύθυνος και ο ένοχος εισαγωγικά για την κατάσταση που παρουσιάζει η ομάδα μέσα στο γήπεδο είμαι εγώ. Από εκεί πέρα αναφέραμε το ότι είναι μια μεταβατική χρονιά για εμάς και μέσα σε μια μεταβατική χρονιά υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες μπορείς να περιμένεις το καλύτερο αλλά και το χειρότερο. Αναφέρατε πριν ότι δημιουργούμε πραγματικά πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε πληρώσει πάρα πολλές φορές κάποια ατομικά λάθη τα οποία έχουν γίνει και είναι φυσιολογικό να συμβούν σε στιγμές που όταν έχεις παίκτες που δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία μπορεί να βιαστούν παραπάνω, να πάνε με μεγαλύτερη ορμή στην μπάλα. Είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να σου κοστίσει μέσα στη σεζόν. Αυτό που είπα και πριν και είναι το πιο σημαντικό είναι ότι οι ομάδες που κερδίζουν αυτές που είναι πιο δυνατές πνευματικά και το γκρουπ μας δεν ήταν δυνατό πνευματικά. Και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η μεγάλη μας αγάπη πέρα από τον Double, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Μας έκανες οικογένεια και σε ευχαριστούμε πολύ. Ωραία ερώτηση. Πολύ καλή. Θέλω... Μην την πάρεις δύσκολα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα σε όλους. Valoro mucho las palabras, esa emoción, me emociona a mí también. Πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ τα λόγια σας, αυτή τη συγκίνηση που έχετε, συγκινούμε και εγώ ίδιος. Realmente estoy muy feliz. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. No es fácil conseguir dos títulos. Δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να κατακτήσεις δύο τίτλους. Estoy muy agradecido a esta familia de AEK. Είμαι ευγνώμων σε αυτή την οικογένεια της AEK. Y muy orgulloso de este grupo de jugadores que he entrenado. Και είμαι πολύ υπερήφανος για αυτό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών που έχω εδώ που προπόνησα. Realmente hoy dieron una muestra de orgullo, de amor, de pasión por lo que hace. Σήμερα πραγματικά έδειξαν το πάθος, την αγάπη, την περηφάνεια για αυτό που κάνουν. Είσαι también por intermedio de este deporte, el fútbol, se ha alegrado mucha gente. Και γνωρίζω επίσης ότι μέσω αυτού του σπορ, αυτού του αθλήματος του ποδοσφαίρου, έγινε πολύς κόσμος χαρούμενος. Η familia en Argentina lo ha seguido. Η οικογένειά μου στην Αργεντινή το παρακολούθησε. Hay en especial para mí que está desde arriba, que me ha apuntalado constantemente mi padre. Ένας άνθρωπος που συνεχώς βρίσκεται εκεί ψηλά και συνέχεια με παρακολουθεί, το έχει παρακολουθήσει επίσης, είναι ο πατέρας μου. Y realmente estoy emocionado, estoy feliz y agradecido a la gente que me da este trabajo. Και πραγματικά είμαι συγκινημένος, είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων στον κόσμο, σε αυτούς τους ανθρώπους που μου δώσανε αυτή τη δουλειά. Να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν το ρωτάω σε κάποιους που τους γνωρίζουμε προσωπικά, ναι. Από το τέτοιο, αλλά αν σας είναι εύκολο... Βλαχογιάννης Σταύρος από το Sport 66. Ευχαριστώ πολύ. Το να μπορείτε να κοιμηθείτε άνετα αυτές τις μέρες νομίζω ισχύει για όλους τους ΑΕΚτζήδες για τουλάχιστον μερικές μέρες. Δημοσιογραφικά μπορεί να είναι λίγο τρελή η ερώτηση, ωστόσο από την καρδιά του κάθε ΑΕΚτζή. Πιστεύετε ότι μπορούμε να ονειρευόμαστε μια μαγική διετία ή και τριετία από άποψη επιτυχιών για την ΑΕΚ? A lo mejor la pregunta te va a parecer un poquito de forma loca, es decir, extraña, rara. Podemos esperar para los próximos dos o tres años muchos éxitos nosotros, los aficionados de AEK, en todos los otros. Seguramente voy a dormir, tranquilo. Lo seguro es que dice que me fue hijos. Yo creo que los procesos llevan tiempo.
Εγώ πιστεύω ότι όλα τα projects απαιτούν χρόνο. A veces se dan antes, a veces se dan un tiempo después. Άλλες φορές τα αποτελέσματα έρχονται νωρίτερα, άλλες φορές θέλουν περισσότερο χρόνο. Pero la magia en el fútbol no existe. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που λέμε η μαγεία στο ποδόσφαιρο. Μπορείς να κάνεις κάτι μαγικά. Acá, digamos, hicimos un gran año. Μπορούμε να πούμε ότι κάναμε μια πολύ καλή χρονιά. Y la demostración que trabajando se puede. Αποδείξαμε ότι με δουλειά μπορείς να καταφέρεις πράγματα. Y muchas veces puede salir bien y otras veces no tanto. Pero creo en los procesos a largo plazo. Και πολλές φορές μπορεί να βγει καλά, άλλες φορές μπορεί να μην βγει τόσο καλά. Αλλά εγώ σε αυτό που πιστεύω είναι στην προοδευτική πρόοδο. Ahora que nos conocemos este año entre todos, τώρα που γνωριζόμαστε μεταξύ μας αυτή τη χρονιά, está más que visto que los equipos que yo dirijo van a luchar por algo. Είναι πλέον από προφανές, περισσότερο από προφανές, ότι οι ομάδες που εγώ προπονώ θα δίνουν τη μάχη τους για κάτι. Siempre, cuando se da, me da felicidad, pero no siempre se da. Όταν το καταφέρουμε πάντα αυτό, αισθανόμαστε όλοι ευτυχείς, αλλά δεν μπορείς να καταφέρεις πάντα. Porque vine a trabajar, no de vacaciones a Grecia. Γιατί εγώ ήρθα στην Ελλάδα για να δουλέψω, δεν έχω έρθει για να κάνω διακοπές στην Ελλάδα. El día que me retire conoceré todas las islas que tienen, que no conocí nada tampoco. Τη μέρα που θα σταματήσω το ποδόσφαιρο, τότε θα γνωρίσω όλα τα νησιά της Ελλάδας. Προς τη στιγμή δεν έχω δει τίποτα. Λοιπόν, ακούστε τα σοβαρά. Λοιπόν, είμαι δίπλα από την αίθουσα τύπου, μόλις τελείωσε η συνέντευξη τύπου. Αυτό εδώ, αύριο μπαίνει σε κάδρο στο δωμάτιό μου πάνω να το βλέπω. Κάθε μέρα με το που ξύπνω να το βλέπω. Μα την Παναγία, η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Στην έντευξη τύπου συγκινηθήκαμε απίστευτα. Δηλώσεις Αλμέιδα, έκανα και εγώ μια πολύ καλή ερώτηση, την έχετε ήδη δει. Απίστευτη εμπειρία. Δήμου δίνει για την ΑΕΚ, νταμπλούχη. Και σε αυτό που αναφέρθηκε μια ερώτηση που μου έγινε στο βίντεο πριν αρχίσει το μάτς. Δεν είμαι μόνο Εθνική Ελλάδα και Λαμία, που όπως αναφέρθηκε, είμαι και ΑΕΚ και το γουστάρω. Και αυτή είναι η ομάδα μου, αυτή είναι η κάψα μου, αυτή την ομάδα έχω στην καρδιά μου. Δικαιούμαστε όλοι εμείς, μερικές μέρες ήσυχου ύπνου, όλα έγιναν. Όπως είπε και ο coach, θα κοιμηθούμε ήσυχοι για μερικές μέρες. Σε όλους τους ΑΕΚτζήδες που βλέπουν το βίντεο και σε όλους τους υπόλοιπους καταρχήν εύχομαι να ζήσουν αυτά που ζούμε εμείς φέτος. Σε όλους τους ΑΕΚτζήδες, χαρείτε το. Κάψτε το και κάντε τώρα ένα like, μια εγγραφή. Πριν από 2 ώρες, 2,5 ώρες, κάηκε το σύμπαν, εδώ. Κοιτάξτε τι έχω μπροστά μου, τι βλέπω μπροστά μου. Τα μαγικά χαρτάκια. Ένα το παίρνω, εδώ, μέσα. Θα κάνω και βουτιά, εδώ πέρα. Στα χαρτάκια μέσα εδώ. Γαμώ. Εδώ! Έτσι τελειώνει το βίντεο ρε! Κάντε like και subscribe! Άντε γεια! Και παίρνω και εδώ αναμνηστικά να τα έχουμε να τα θυμόμαστε. Αφιερωμένο σε όλους τους ΑΕΚτζήδες, σε όλους ανεξαιρέτως και κυρίως αυτούς που δεν κατάφεραν να ζήσουν αυτές τις στιγμές, γιατί έφυγαν νωρίς. Αφιερωμένο και αφιερωμένο επίσης στον πατέρα μου που το βλέπει και με θαυμάζει από την οθόνη, αυτή τη γαμημένη την οθόνη. Στον πατέρα μου που χαίρεται μαζί μου, εννοείται τον ήθελα εδώ, αλλά στο επόμενο εδώ θα είμαστε μαζί. Μπαμπά, τι ζω. Λοιπόν, αυτά γιατί δεν θέλω να κλάψω μπροστά στην κάμερα, λοιπόν, αυτά, την αγάπη μου.